Πρώτα απ' όλα η Mary Poppins το είπε πιο ωραία από μένα. Λέει ότι σε κάθε δουλειά που έχεις να κάνεις μπορείς να βρεις κάτι ενδιαφέρον και αστείο. Και για μένα το gamification είναι μια τεχνική να σχεδιάζεις τις υπηρεσίες σου, τις διαδικασίες μέσα σε μια επιχείρηση, σε έναν οργανισμό. Είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα δηλαδή με ένα διαφορετικό μάτι. Ας το πούμε έτσι πιο παιχνιδιάρικο, πιο ευχάριστο και να προσπαθείς να βρεις τι μπορείς να κάνεις gamify και τι όχι. Φυσικά δεν γίνονται τα πάντα gamify, έτσι. Πάμε να δώσουμε έναν ορισμό του gamification. Γενικά δεν μου αρέσουν οι ορισμοί. Αλλά έτσι για να έχουμε κάτι στο μυαλό μας. Ο Verbach λοιπόν και ο Hunter σε αυτό το βιβλίο του, στο For the Win, ένα πολύ ενδιαφέρον και μικρό βιβλίο που θέτει ας πούμε τις βάσεις του gamification. Λένε ότι είναι χρήση στοιχείων παιχνιδιών σε καταστάσεις που είναι εκτός παιχνιδιού. Οπότε μιλάμε για επιχειρήσεις, μιλάμε για δημόσιους χώρους, μπορεί να μιλάμε για δημόσια διοίκηση. Έτσι και χρησιμοποιούνται τεχνικές παιχνιδιών σε κάποιες καταστάσεις που δεν παίζουν οι άνθρωποι συνήθως. Λοιπόν, αυτό είναι το Zombie Run. Το Zombie Run θέλει να σας βοηθήσει να τρέχετε. Στους δρόμους να βγαίνετε, στα γυμναστήρια, να το κάνει πιο ενδιαφέρον και αστείο και σαν παιχνίδι. Η λογική λοιπόν είναι μία. Όσο πιο πολύ τρέχεις, τόσο πιο πολύ προχωράς το παιχνίδι. Έτσι. Όπως είδατε, υποτίθεται πως έχει γίνει αυτό ο zombie apocalypse και συγκινά τα zombie και μαζεύεις προμήθειες, κάνεις αποστολές κτλ. Οπότε όσο πιο πολύ τρέχεις και περπατάς κτλ, τόσο πιο πολλές αποστολές κάνεις. Έτσι. Και θα ίσως σας κάνει έκπληξη, αλλά πάρα πολλοί γνωστοί συγγραφείς γράφουν σενάρια για το zombie attack. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή ονόματα, αλλά ονόματα που βγάζουν εκατομμύρια τα βιβλία τους τους έχουν σαν συγγραφείς για τα σενάρια. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο και βοηθάει πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί και μια κοινότητα online, με άτομα που το χρησιμοποιούν. Σε αυτά τα application είναι πολλές ενεργές οι online κοινότητες τους. Τα forum και τα λοιπά που συζητάει ο κόσμος, ποστάρει βίντεο στο YouTube και τα λοιπά. Τι είδατε τώρα? Κατάλαβε κανείς τι είδατε? Είναι κανείς γιατρός? Λοιπόν, αυτά είναι πρωτεΐνες. Το παιχνίδι λέγεται Folded, δίπλωσέ το. Έτσι. Και το φτιάξανε γιατροί στην Αμερική, ερευνητές, οι οποίοι βλέπανε ότι παίρνει πάρα πολύ καιρό να ερευνήσουν πώς δημιουργούνται νέες πρωτεΐνες. Αυτό λοιπόν που κάνανε είναι να το δώσουν στο κοινό, σε χρήστες και οι παίκτες να κάνουν αυτή τις πρωτεΐνες, τις καινούργιες και να βοηθήσουν στην έρευνα. Διότι οι πρωτεΐνες δημιουργούν αρρώστιες. Και άλλες πρωτεΐνες νικάνε τις αρρώστιες, τις θεραπεύουν, έτσι. Οπότε κάνοντας αυτή την έρευνα outsourcing στον κόσμο, πετύχανε ένα τεράστιο scale-up, πετύχανε πάρα πολλές λύσεις σε ημέρες. Αυτό είναι ένα project που τρέχει αρκετά χρόνια και είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Και μάλιστα για ένα διάστημα η Sony στο PlayStation το είχε βάλει μέσα και μπορούσε να το τρέξεις το βράδυ. Να αφήσει ανοιχτό το PlayStation σου και να φτιάχνει πρωτεΐνες, οι οποίες βοηθούσαν αυτούς τους ερευνητές να παλέψουν αρρώστιες. Αν μπείτε στο site τους, λέγεται folded.org, αν θυμάμαι καλά, λένε ότι μερικές από τις αρρώστιες τις οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με αυτό το παιχνίδι είναι το AIDS, ο καρκίνος και το Alzheimer. Οι πιο μεγάλες αρρώστιες δηλαδή της ανθρωπότητας αυτή την περίοδο. Πάμε στο τελευταίο παράδειγμα. Αυτή είναι η κάρτα μου, αυτή είναι η επαγγελματική μου κάρτα. Τη σχεδίασα το καλοκαίρι και ο σκοπός ήταν να με προσέξει ο κόσμος. Όταν γνωρίζω κάποιον, να μην τη βάζω στο πορτοφόλι για να ξεχνάει ποιος είμαι. Ο σκοπός ήταν να ξεχωρίσω από τις χιλιάδες κάρτες που μπορεί να παίρνει κάποιος σε ένα συνέδριο, κάπου, καθημερινά. Δεξιά, λοιπόν, έκανα φιδάκι. Είναι ένα φιδάκι. Και δίνω μαζί και ένα ζάρι. Για να μπορείτε να παίξετε φιδάκι με την κάρτα μου. Αν ναι, και τώρα τελειώνω, έχω λίγα. Πρέπει να βγάλω καινούργια.
Λοιπόν, σκέψου πόσο περίεργο είναι στο αεροδρόμιο όταν κοιτάνε την τσάντα μου και έχει μια σακούλα με ζάρια. Ναι, σημαδεμένα όλα. Λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κοιμηφικές σου για να ξεχωρίσετε. Για να κάνετε κάτι διαφορετικά. Εγώ σχεδίασα μόνος μου την κάρτα μου για να ξεχωρίζω όταν τη δίνω, να μην εξηγώ τι κάνω. Να μην εξηγώ τι δουλειά κάνω. Να λέω γύρνα από πίσω και θα καταλάβεις. Και όντως οι περισσότεροι συνήθως γελάνε και μου λένε «ΟΚ, το έχω». Καταλαβαίνω τι έκανες. Πήρες ένα απλό αντικείμενο, μια επαγγελματική κάρτα και την έκανες παιχνίδι. Αυτό είναι το gamification. Το καλύτερο διαδικτυακό στο κόσμο συγγνώμη σε δέκα. Μετά έχει ένας designer. Είναι τέλειο. Ήθελα να το βάλω γιατί δεν το έβαλα τελικά. Ναι. Έχει κάτι διαδικτυακό του Super Mario, δηλαδή. Μου πες. Ναι. Κάτι πίστες. Ναι. Αυτό που, το όνομά σου. Χρύσα. Αυτό που λέει Χρύσα είναι πολύ ωραίο. Μπορείτε να το ψάξετε σαν The Most Interactive CV, κάπως έτσι τέλος πάντων. Αν το γράψετε, θα σας το βγάλει. Υπάρχει και στο YouTube, υπάρχει και το site του κάπου. Ο τύπος έχει κάνει παιχνίδι το βιογραφικό του, δηλαδή είσαι αυτός, ο χαρακτήρας του, και προχωράς, ας πούμε, στην πίστα και φαίνονται οι δουλειές που έκανε. Είναι ένα παράδειγμα που το έχω συχνά σε παρουσιάσει, σήμερα δεν το είδα το. Το ξέχασα, ίσως. Είναι πολύ ωραίο παράδειγμα και πάλι ένα μικρό project. Δηλαδή το παιχνίδι είναι 5 λεπτά, έτσι. Παίζεις, ας πούμε, 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί δεν είναι βιογραφικό, ρε παιδί μου, 1, 2, 3, 4, 5. Ενώ παίζεις, βγαίνουν οι δουλειές του, η εμπειρία του, τα skills του, το τι έχει κάνει. Και είναι πολύ καλό. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Ευχαριστώ.